Καλή εβδομάδα. Και λοιπόν, Αντρέ, νομίζω λέγε, ότι λέγε. Εχθές, για χθες μπορούμε να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός έκανε μια πολύ μεγάλη νίκη, έτσι όπως εξελίχθηκε το μάτς, και πιστεύω ότι η αντίδρασή του μετά το 0-1 και το γεγονός ότι μέσα σε 3 λεπτά το 0-1 το έκανε 2-1 δείχνει ότι φέτος έχει χτιστεί μια ομάδα να κάνει πρωταθλητισμό. Θέλω να πω ότι δηλαδή άλλες χρονιές σε ένα αντίστοιχο ντέρμπι και με το 0-1 κόντρα στη ροή του αγώνα στο πρώτο ημίχρονο, πολύ δύσκολο ο Παναθηναϊκός αντίδρασε. Χθες αντέδρασε, έπαιξε με λύση, έπαιξε με πλάνο, κέρδισε τα δύο πεντακάθαρα πέναλτι. Στην πρώτη φάση ο Χατζησαφή κάνει θέατρο ότι πέφτει και κερδίζει φυσικά το πέναλτι αφού η μπάλα βρίσκεται στο χέρι του. Και στο δεύτερο πέναλτι είναι πεντακάθαρη η ανατροπή του Γκάνια από τον Γκαρσία εντός περιοχής. Άμα δει κάποιος και το κάνει και το στοπ καρέ, όντως ο παίκτης είναι όρθιος όταν μπαίνει στην περιοχή και ο Γκαρσία συνεχίζει και τον σπρώχνει για να πέσει εντός περιοχής και να δοθεί το πέναλτι. Είναι και τα δύο πέναλτι και θα διευστόχησε στη μία ή στην άλλη σφορά. Ο Παναθηναϊκός ουσιαστικά στο πρώτο ημίχρονο πήρε αυτό που δικαιούται, διότι είχε καθαρές ευκαιρίες και με το σπόρα στα πρώτα λεπτά που κάνει μια ωραία ποδιά στον Τζαβέλα, αλλά δεν πλασάρει απέναντι γωνία. Πλασάρει στην κλειστή γωνία του Στάνκοβιτς και έτσι το έπιασε ο Στάνκοβιτς. Και άλλη μια πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον Κουρμπέλη από κόρνερ του Τσέριν, όπου ξεμαρκαρίζεται από τα. Ναι, στο πρώτο ημίχρονο. Αυτή είναι ίσως η μεγαλύτερη του ευκαιρία στο μάτς. Δηλαδή, και νομίζω πιο μεγάλη και τα δοκάρια είναι αυτή. Δηλαδή, ναι, είναι μόνος άμα, δείτε, ναι. Άμα δείτε εκεί αυτή τη φάση. Την κεφαλιά, λέει. Κάνει μια κομπίνα εκεί των ελευθερών. Το λέμε, ναι. Το ξέρω, είναι κομπίνα. Είναι δουλεμένο από τον coach. Και το κάνανε και στο προηγούμενο παιχνίδι με τον Βλεβαδιακό. Έγινε το ίδιο πράγμα και σκόραρε ο Βέρμπιτς. Μόνο ότι τότε επειδή έκανε λάθος έξοδο ο τερματοφύλακας δεν φάνηκε. Στραβάει το μάτι άλλο. Είναι η φάση που θα έπρεπε ο Παναθηναϊκός να σκοράρει. Δεν σκόραρε. Τέλος πάντων, ήρθαν αυτή η ανατροπή. Στο δεύτερο μήχρονο το παιχνίδι δεν έχει ξεκινήσει καλά για τον Παναθηναϊκό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή, η ΑΕΚ φαίνεται να έχει τον έλεγχο. Αλλά πιστεύω ότι τον εξυπηρετεί πάρα πολύ τον Παναθηναϊκό οι αλλαγές που κάνει ο Αλμέιδα. Ναι, το ναι. Γεγονός ότι το γυρνάει σε 4-2-4. Στο τέλος. Όχι στο τέλος. Στο 57. Ναι. Από το 57 και μετά μπορεί πλέον μετά σκέφτεται ο Γιωβάνοβιτς. Και λίγο πιο μετά βάζει και τον Μπερνάρ, γιατί ουσιαστικά έλειπαν τα αμυντικά χάφη της ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός είχε πολλούς χώρους. Και εκεί ο Παναθηναϊκός νομίζω ότι χάνει την ευκαιρία να τελειώσει το παιχνίδι και στο δοκάρι του Αϊτόρ, που είναι πολύ μεγάλη ευκαιρία από πάσα του Σπόραρ, και στο δοκάρι του Παλάσιος που βρίσκει λίγο η μπάλα, τη βρίσκει ο Στάνκοβιτς, και κυρίως στην τελευταία φάση ο Παλάσιος μπορούσε να τη γυρίσει. Βεβαίως η δεν κάνει κίνηση είναι... ο Ιωαννίδης. Αυτό. Κολλάει ο Ιωαννίδης για κάποιο λόγο. Κολλάει ο Ιωαννίδης και δεν βγαίνει. Κολλάει και ο Παλάσιος. Περιμένει κάτι άλλο. Γιατί περιμένει ο Παλάσιος. Ξεκινάει για να δώσει πάσα και δεν βλέπει και μετά. Και κάποια στιγμή μείνει έχοντας την καλύτερη να κάνει το σουτάρι. Στη ζωντανή ροή του αγώνα. Εγώ νομίζω ότι η προσφορά η μεγάλη του Αλμέιδα δεν είναι το 4-2-4. Γιατί στο τέλος έχανε, έπρεπε κάποιο ρίσκο να πάρει. Δεν τελειώσει. Μετά το τελευταίο σάρο. Είναι η λογική, αλλά αυτό το συζητήσουμε με τον Τζακίρη. Για ποιο λόγο γύρισε στην περσινή άμυνα και μάλιστα οι τρεις τους τέσσερις είναι και οι ίδιοι. Ρώτα, Τζαβέλας, Χατζησαφή. Δεν μπορούσαν να καλύψουν τα τέτοια. Είχαν μεγάλα προβλήματα. Βέβαια, στο πρώτο ημίχρονο ειδικά. Συμφωνώ μαζί σου, αλλά όταν ξεκίνησε με το 3-5-1-1, και πάλι είχε πρόβλημα. Ναι, ρε φίλε, αλλά με την περσινά έχει ένα δεδομένο, αυτό είναι. Δηλαδή, ό,τι και να γίνει, θα βλέπει και με τα φετινά, χειρότερα πάω. Με τα φετινά ελπίζει ότι κάτι, ξέρω εγώ, έτσι νομίζω. Ήταν και ο Τσούμπερ. Ο Τσούμπερ, που αν το θεωρήσει ο μόνο αξιόμαχο fullback που έχει. Ο Μπερνάρ, πώ σου φάνηκε στο λίγο που τον είδε. Ο Μπερνάρ μου φάνηκε καλά. Νομίζω ότι οι επαφέ που είχε με την μπάλα δείχνει πόσο θα βοηθήσει την ομάδα, είχε πολύ μεγάλη άνεση στο πώς στις αλλαγές πλευράς του παιχνιδιού. Πήγε να κάνει και μια τρίπλα για να βρεθεί φάτσα και να βάλει τον γκολ, αλλά τον έκοψε ο Ρώτα τελευταία στιγμή. Γενικά φάνηκε ότι είναι καλά και πιστεύω ότι από εδώ και πέρα θα παίζει πιο πολύ και θα βοηθήσει πάρα πολύ την ομάδα. Για μένα το καλύτερο παιχνίδι, ο καλύτερος από τους κορυφαίους ήταν χθες ο Αϊτόρ και ο Κότσιρας. Yeah. Αυτοί οι δύο έχουν κάνει μεγάλο παιχνίδι. Ο Αϊτόρ είναι τρομερός και ο Κότσιρας. Ο Κότσιρας έχει κόψει ό,τι κόβεται στην άμυνα. Έτσι. Yeah. Δεν έχει αφήσει να περάσει το παραμικρό, έχει κάνει συγκλονιστικό παιχνίδι, έχει κάνει το καλύτερο του παιχνίδι στο Παναθηναϊκό και πρέπει εδώ να δώσουμε ένα πόντο στο Γιωβάνοβιτς για τον απλούστο λόγο ότι διατήρησε το κεντρικό αμυντικό δίδυμο, δεν έβαλε το Μάγνουσον, ο Σέκεφελ δεν ήταν τόσο έτοιμος τελικά, παρά το γεγονός ότι ένιωθε ο ίδιος έτοιμος, δεν ήταν τόσο έτοιμος, δεν έβαλε το Μάγνουσον, διατήρησε το κεντρικό αμυντικό δίδυμο γιατί έχουν ρυθμό,
και το εισέπραξε αυτό, mm-hmm. διότι με εξαίρεση τον γκολ, mm-hmm. όπου βέβαια εκεί έχει ευθύνη ο Ρούμπεν. Και ο Ρούμπεν έκανε την μπάλα αρχικά, αλλά ναι. και στη φάση του Αραούχο λείπουν τα στόπερ. Στη φάση του Αραούχου στο δεύτερο ημίχρονο που είναι η καλύτερη φτρατσάκια. Που βγαίνει από δεξιά. Ναι. Ναι, στο πρώτο, το να χάσει ναι. τον Πινέδα, εντάξει έρχεται από πίσω, δεν είναι, πάνε στον Αραούχο ναι. και οι δύο, είχα την μπάλα ναι. ο Πέρες. Στο άλλο ναι. πώς διάολο είναι μόνο στο Αραούχο. Μέσα ναι. στο ύψος μεγάλης περιοχής, μικρής περιοχής. Ναι, εκεί έχεις ένα πόδο, εκεί... αλλά γενικά όμως... Ναι, αν χρειάζει ολόκληρο μάτσα, ας πούμε, και ναι, πέσετε πάμε. Ναι, ναι, δεν είναι κακή. Δεν είναι αν πάμε πολύ στην σχολή αγώνα, ναι. στάθηκε ναι. καλά και ειδικά ο Πούγκουρας έχει κάνει πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Mm. Και έτσι, δηλαδή, στο γκολ μην τους ρίχνεις βάρος για τον εξής λόγο, ότι το χάνεις... Στο γκολ ο Ρούμπεν που έχει χάσει την μπάλα αρκετά κοντά... Είπα, δεν τους δίνω βάρος. Γιατί χάνει την μπάλα, πάνε στον Αραούχο, πασάρει στον Πινέδα. Και τι γίνεται, πασάρει στον Πινέδα και είναι χριστέ μου τα ποδαράκια μου, χάσαμε την μπάλα, τα κάνουμε. Και κάνει εντελώς ανοργάνωτη εκπληκτική για να τα λέμε όλα, ναι, τρίπλα τσιτσίμπημα Πινέδα. Τρομερό. Φοβερό. Πινέδα έχει βάλει φοβερό γκολ. Φοβερό γκολ ναι. και ναι. το πλασί είναι πολύ ψύχρεμο. Ναι, ναι. Τέλος πάντων η ουσία είναι ότι ο Παναθηναϊκός πήγε καλά. Και καλός με τα πόδια ρε ο Μπρινιόλι, βοηθάει πάρα πολύ την ομάδα. Καλά ο Μπρινιόλι δεν το συζητάμε αυτό. Με τα πόδια δηλαδή φοβερός. Δηλαδή βοήθησε πολύ, χτίζει τη Άκη, πρέσαρε ψηλά. Δεν μπορούσε να χτίσει από πίσω και με αυτές τις βαθιές μπαλιές βοήθησε πολύ και ο Κάνια. Στόπερ. Ένα λάθος έχει κάνει με τα πόδια σε όλο το μάτσα, αλλά παίζει τόσο ναι, πολύ ναι, με τα πόδια. Και τα στόπερ. Τη χαμηλή παλιά που πηγαίνει στο πρώτο ημίχρονο το pressing ψηλά της ΑΕΚ κράτησε κρατσιά δεκάλεπτο. Δηλαδή ναι. όταν ναι. είδαν ότι τα στόπερ πέρναγαν την μπάλα, γίνεται η ευκαιρία ναι. με το σπόραρ. Ναι. Σου λέει ναι. μετά περίμενε, δεν κλέβουμε εδώ πέρα τίποτα, παίρνουμε ένα ρίσκο που δεν έχει νόημα. Δηλαδή ναι. τρώμε και τις φάσεις και εκεί μαζεύεται λίγο η ΑΕΚ και είναι πολύ παράξενο παιχνίδι γιατί στο μάζεμά της η ΑΕΚ βάζει τον γκολ. Κάνει το λάθος ναι, ο άνθρωπος. Ναι, ναι. Δηλαδή, και εκεί εγώ δίνω το μεγαλύτερο πόντο στον Παναθηναϊκό. Ότι δέχεται ένα γκολ συνήθως αυτά τα γκολ. Σου κόβει λίγο τα πόδια. Έχει χάσει 2-3 αυτά. Το ναι. είπα και εγώ. Αλλά γρήγορη αντίδραση. Ναι, εντάξει, εκεί δείχνει δείχνει διαφορά φέτος. Αλλά είναι καλό ότι πήγαν πολύ, πολύ καλά οι τρεις προς τιμή. Και ο Σπόραρ και ο Αϊτόρ και ο Παλάσιος. Mm. Ήταν καλά τα χαφ του. Και κυρίως ο Τσέριν. Έχει κάνει σπουδαίο παιχνίδι. Έτσι, εκτός του Ρούμπεν, ο Ρούμπεν δεν ήταν τόσο καλός εχθές. Και η τετράδα του ήταν αξιοπρεπέστατη. Δηλαδή ο Γκάνια πήγε καλά. Που ναι, πολύ καλά. Δηλαδή mm-hmm. έχει βγει ο Γκάνια αυτό που γίνεται στο πέναλτι. Τη φάση αυτή την κίνηση την έχει κάνει άλλες 6 φορές. Αλλά δεν το έχουν περάσει την μπάλα. Ναι, στον πέναλτι... Άρη κατέβαινε περισσότερο. Ναι. Ο Γκάνια. Δεν ήταν. Ο Γκάνια κατέβαινε στον είναι Άρη. Καινούργιος, μωρέ, ακόμα. Είναι καινούργιο ναι, ακόμα. Είναι καινούργιο ακόμα. Δηλαδή και ο Κότσερα όταν είχε πρωτοεμφανιστεί ήταν πολύ πιο συντηρητικό. Ακριβώς. Τα λέω αυτά διότι πρέπει να λάβουμε υπόψη στο Πανεκκό έπαιξε χθε χωρί έγκεπε. Χωρίς Μάγνουσον, χωρίς Μπερνάρ, χωρίς εντάξει, Χουάνκαρ. Εντάξει, ο Μπερνάρ δεν έχει παίξει ακόμα. Ναι, ναι, αλλά οι άλλοι τρεις είναι βασικά. Χωρίς Χουάνκαρ. Οι τρεις από τις τέσσερις της άμυνας, έτσι. Από τους πέντε της άμυνας. Και παρόλα αυτά δεν είδαμε κάτι που να σε ανησυχεί. Δηλαδή είδαμε μια ομάδα να έχει ένα πλάνο, μια αρχή, μέση και ένα τέλος. Ναι. Που είναι όλο το Γιωβάνο. Εντάξει, αυτό δεν το βλέπεις πάντα στο Μπάνε. Χρειάζεται οπωσδήποτε να πάρει χαφ. Ναι, οπωσδήποτε. Ναι. Δεν το συζητά αυτό. Δεν υπάρχει το θέμα. Είναι το ούκανε αυτά. Γίνει ναι, ναι. αυτό. Δηλαδή τον καλύτερο, μιλώντας στο Γιωβάνο, που ξέρω ότι ακούω αυτή την εκπομπή και κρατάει σημειώσει. Μιλώντας λοιπόν... Μείνω κύριε. Λοιπόν, όχι, είναι ωραίο. Όλοι πιστεύουν να το ψάχνουν. Λοιπόν, το θέμα είναι το καλύτερο από αυτούς που προσφέρονται. Δεν χρειάζεσαι κάποιον. Θα πάρει σίγουρα για το 6-8 για να μην έχει κουρμπέλι τσέρι. Υπάρχουν και δύο λόγοι. Ο κουρμπέλι παρέδωσε πνεύμα σε κάποιον. Ακριβώς. Υπάρχουν δύο λόγοι. Το ένα είναι ότι πρώτα πρέπει να έχει αλλαγές. Δεν έχει αλλαγές. Δεύτερος είναι ότι έτσι όπως παίζει ο Γιωβάνης, δεν παίζει με δύο κόφτες. Παίζει 4-3-3, παίζει με τον Μπέρ και έναν δύο εσωτερικούς. Ο Κουρμπέλης, ο οποίος έρχεται και από ένα διάστημα πολύ μεγάλης απράξειας. Είναι λογικό το παιδί. Δίνει και πολύ δηλαδή στο πρώτο ημίχρονο, τρέχει κυνηγά να θέλει μετά το 60 κάποιον άλλο ας πούμε στο... Απλά λάβει υπόψη σου, λάβει υπόψη ότι αν όχι από το επόμενο, μπορεί και από το επόμενο, μέσα θα είναι ο Μπερνάρ. Σωστό. Ο οποίος Μπερνάρ δεν θα βγαίνει με την 11, αλλά το 4-3-3 θα διαμορφωθεί λίγο. Αλλά δεν ξέρω και ο Μπερνάρ, πρόσεξε τώρα, και ο Μπερνάρ δεν ξέρω αν μπορεί να παίξει εσωτερικό χαφ. Εγώ βλέπω πιθανότερο να παίξει δεκάρι, ας πούμε, και να δει ο Τσέριν λίγο πιο πίσω, κάτι θα διαφοροποιήσει. Πάντως να ξέρεις, Σκάρπετ, ότι έχει πολλά τρεξίματα ο Μπερνάρ. Δηλαδή είναι παίκτης που ασχολείται μόνο με το επιθετικό κομμάτι. Θα μαρκάρει, θα γυρίσει. Θα δούμε. Το κάνει αυτό. Είναι τραυματισμένος ο Κουρμπέλης και έχει, γιατί το πόδι του ήταν μπανταρισμένο. Όχι, έτσι το έχει. Νιώθει ασφάλεια. Ορισμένοι μετά από τα είναι νιώθει ότι είναι πιο ασφαλής. Αυτά είναι. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός είναι σημαντικό ότι είναι πρώτος, αλλά είναι ακόμα τέταρτος. Πιστεύεις ότι ήταν πέναλτι? Ποιο?
Ξεκινάμε πάλι για να γίνει φασαρία. Ποιο, για ποιο λες τώρα. Τα δύο. Ε, τι, εγώ χαιρετίζω, το ξέρω. Πήγα να, να γίνει φασαρία. Και το πέναλτι της ΑΕΚ που δίνεται είναι offside. Αλλιώς θα δοθεί πέναλτι. Ναι, ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Όπως και σωστά δίνει κίτρινη κάρτα στον, στον Τζέιρεν εκεί που κάνει θέα. Που κάνει ο Χατζησα... να... Αυτό που κάνει ο Χατζησαφή το κάνανε παλιά ιδιαίτερα τα εξτρέμ. Για να παίρνουν τα πέναλτι. Τον πυροβολημένο. Ναι, τον πυροβολημένο. Τον πυροβολημένο του Βιετνάμ. Το μόνο το οποίο. Και είναι φοβερό για το λόγο ότι αν δεν το έκανε για να πάρει το φάουλ. Ναι. Δεν θα γινόταν το πέναλτι. Ναι, διότι θα δεν πηδάνε, δεν πηδάνε τα μπακ. Ακόμα, δηλαδή, τα μπακ, ακόμα και να του κάνει φάουλ, δεν το κάνουν αυτό. Εγώ το μόνο που θέλω να δω, δεν έχω εικόνα με αυτά που ζητάει η ΑΕΚ, είναι αν ήταν κόρνερ ή δεν ήταν κόρνερ. Όχι, τι παίζει κανένα ρόλο. Εντάξει, τώρα. Άρα, αλλά... Προκουρμπέλη, το έχω δει. Ναι, ναι, εγώ δεν το είδα ρεπλέ, αυτό δεν έχω ιδέα. Αλλά. Βαραούχο Προκουρμπέλη, αλλά. Κόρνερ τώρα ξέρω εγώ. Πρέπει να σα πω κάτι. Ο Καμπάκοφ άφησε το παιχνίδι, έπεσε ξύλο πολύ. Ναι. Άψε το παιχνίδι και από τη μία πλευρά και από την άλλη. Έτσι. Ναι, ναι. Και γι' αυτό έχει ρυθμό το παιχνίδι. Το παιχνίδι, ακριβώς. Αν το δεις, ναι, ναι. Είναι από τα καλύτερα ντέρμπι που έχουμε δει. Ήταν ναι, ναι. Κάποια στιγμή πάνω κάτω η μπάλα. Mm-hmm. Ναι, όταν τα αφήνουν να παίξει, αλλά σου, οι Έλληνες φοβόνται, σου λένε σφύρα. Οι Έλληνες, άμα ήταν σιδηρόπλευρο, θα είχαμε 85 φάουλ και κάτι. Ναι, ακριβώς. Σφύρα, ποτέ δεν έχασε σιδηρόπλευρο. Τι μόνο έγινε, τα λέμε. Έγινε.